Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. <laughs> Σκέφτομαι αν θα το ξεκινήσω από πριν το βίντεο, να ξέρεις. <laughs> Γιατί επειδή σε χαιρέτησα σε γερμανικά. Ε, α, ναι γερμανικά ήταν. Για κάποιο λόγο εγώ σκέφτηκα ήταν ε, ισπανικά να ξέρεις. Δεν <laughs> είχα ιδέα βασικά, αλλά φαντάζομαι ναι, ναι. κάπως έτσι χαιρετάνε σε γερμανικά. Χαλό. Χαλό. Πώ Πώς πάμε. Καλά πάμε, καλά πάμε. Γυρίσαμε από Βερολινάρα. Βεβαίω. Που περάσαμε καλά, μπορώ να πω. Περάσαμε πολύ ωραία. Έχουμε live την παρουσίαση για όποιον ενδιαφέρεται Σωστά. που έκανε στο DevOps Berlin. DevOps. Αυτό είπα. DevOps. Είναι φοβερό όνομα Meetup. Ναι. Για πε, τι παρουσίασε. Ε, παρουσίασα για μια επική στιγμή που είχαμε επί Sorcerer, όπου καταστρέψαμε ένα δίσκο mm -hmm. γιατί είχαμε διάφορα προβλήματα. Τον οποίο ευτυχώ παρά την, μη γνώση μα επί του, των δίσκων, ε, καταφέραμε να το αναφέρουμε. Mm. Αλλά εντάξει, δεν λέω παραπάνω για να αφήσω ερωτηματικά ώστε κάποιο, αν θέλει, να δίνει την παρουσίαση. Πάει στο link στο description και θα δει από εκεί. YouTube κανάλι Logic και είναι εκεί. Αλλά μπορώ να πω ότι ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Δηλαδή, mm. ήταν τρει παρουσιάσει το Meetup, ήταν μικρέ σχετικά όλε. Εκεί πέρα γύρω στο Τέρτο, 20 λεπτά νομίζω. Mm. Αν θυμάμαι καλά. Ε, και γενικά το κλίμα ήταν πολύ καλό, είχε συζήτηση, είχε βαλέ, δηλαδή Για μένα, ξέρει ποιο ήταν το highlight εκείνη του Meetup. Ποιο. Το ότι κάποιο ήξερε το Sorsler. Ναι, αυτό ήταν επικό. Και ήταν εντάξει, ήταν βέβαια κάποιο ο οποίο ε, είχε ασχοληθεί εκείνο με containers πάρα πολύ σε αυτό το μεγάλο boom των mm -hmm. containers εκεί πέρα πριν από καμιά δεκαετία σχεδόν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, αλλά ήταν βασικά, εγώ έκανα την ερώτηση απλά γιατί έτσι. Ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Έκανα. Και κάποιο λέει, Α, εγώ σα ήξερα. Και μετά είχαμε πια συζήτηση για το... όλο το θέμα που είχαμε με το Docker, τι containers και όλα αυτά στι ε, πρώτε μέρε. Και ήταν κάποιο ο οποίο ε, επίση δούλευε σε έναν ανταγωνιστή μα, στο mm -hmm. Code Envy. Σωστά. Τι ναι. θυμόμουν αυτού. Αυτοί νομίζω είχαν αγοραστεί από το OpenShift. Ναι, νομίζω εκείνο δούλευε βέβαια αφού μετά την εξαγορά. Δηλαδή εκείνο ήταν στην Red Hat. Okay. Και δούλεψε στο OpenShift μετά. Αλλά και πάλι ήταν κάτι το οποίο. Ναι, ναι, ήταν, ήτανε ήταν η τριάδα των container και online IDs ε, εκεί. Ναι. Είχε ωραία φασούλα. Δεν, ήταν ήτανε πολύ ωραία. Ναι, είδαμε, είδαμε φίλου, γνωρίσαμε κόσμο. Ήταν, ε, φάγαμε ωραία το Schnitzel. Εντάξει, ναι. δεν πεθαίνω το Σνίτσελ. Έχω καταλήξει ότι μου περνάει αδιάφορο. Έτρωγε, παιδί. Το Έτρωγα. Δηλαδή, α, εμένα είναι comfort food εντελώ το Σνίτσελ. Πεθαίνω. Δεν διαφωνώ. Είναι, είναι ωραίο, αλλά μου, μου περνάει λίγο αδιάφορο. Μ' αρέσει τόσο πολύ που ακόμα και όταν πηγαίνουμε για ράμεν παίρνω ο Κάτσου, που είναι το Σνίτσελ, το Ιαπωνέζικο. Το Κάτσου θεωρώ έχει πολύ πιο ενδιαφέρον branding. Ναι, προφανώς είναι πιο ωραίο. Ναι. Ωραία. Άρα το Σνίτσελ είναι ένα. Απλό παναρισμένο κρέα. Ναι. Απλό. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Αλλά κατά κύριο λόγο η σωστή, α πούμε, συνταγή ή πιο συχνή που συναντά είναι αυτή. Ε, δεν μου λέει κάτι. Αυτή, αυτή που φάγαν που είναι φλούδα, εννοεί, μακρύ. Ναι, οκ. Okay, ήταν καλό. Αλλά μέχρι εκεί. Mm. Το ονειρεύουμε? Όχι. Θα μπορούσα να τρώω τρει φορέ την εβδομάδα στην να ξέρει. Αλήθεια. Είμαστε. Έχουμε έναν κοινό γνωστό, ο οποίο ε, έτριγε στην τσελ κάθε μεσημέρι. Αν δεν ξέρει ποιο είναι, θα σου πω μετά. Αλήθεια. Ναι. Ε, ανυπομονώ, ανυπομονώ να μάθω. Τι άλλο από νέα. Από νέα αυτό. Θα εκτεθώ και θα πω ότι Φιστώ. έχουμε το Postgres with Logic κώδικα ε, open source που είναι το. Είχαμε κάνει μια παρουσία στο Docker Meetup που είχαμε δείξει για έναν τρόπο να στείλει Postgres με Docker, με fault Tolerance. Ε, οι replicas να κάνουν takeover και να γίνονται primary όταν πέφτει. Ένα, ένα, πολύ ενδιαφέρον setup το οποίο είχε και πολύ λίγε γραμμέ configuration. Δηλαδή στην παρουσίαση ήταν ξέρω κάμια 100 star γραμμέ, 100, 120 εκεί ανάμεσα. Τέλο πάντων, και είχα πει ότι αυτό θα βγει online. Μετά σκάσανε κάποια πράγματα και πήγε πίσω. Και μα έστειλαν ένα email και λένε: Παιδιά, ξέρω τι γίνεται με αυτό και νιώσα πολύ άσχημα. Οπότε δεσμεύομαι μέχρι την Παρασκευή θα βγει το επεισόδιο. Ε, postgres.withlogic.dev και θα το δείτε, πιστεύω είναι πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης, όποιος θέλει να μοιραστεί μαζί μας σχόλια ή το οτιδήποτε, hey, παπάκι, μικρή, κουβέντα, τελεία, ή Φανταστικά. Και αφού λοιπόν κάνουμε μεγαλεπίβολα σχέδια, ναι. θα πω και το άλλο μεγαλοπίβολο σχέδιο που βρέκυψε στο Βερολίνο. Για πες. Και το οποίο είναι ότι σκεφτόμαστε να φέρουμε τον Dev Oops στην Αθήνα. Σωστά. Οπότε, μπορεί και να έχει ανακοινωθεί κάτι. Τόσο καλή δεν νομίζω, εντάξει. Είναι λίγο είναι ναι. λίγο νωρί. Αλλά ο σκοπό μα είναι να κάνουμε το πρώτο meetup μέχρι το καλοκαίρι, θα πω εγώ. Ναι. Μακάρι. Ε, ε, αυτά νομίζω από νέα. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Αλλιώ δεν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να πάμε στα... στο ψητό. Εσύ έχει σκεφτεί κάποιο ψητό ή θα αυτοσχεδιάσουμε. Θα το Θα αυτοσχεδιάσω. Ήθελα να... Λοιπόν, βασικά δεν ήθελα τίποτα, απλά σκεφτόμουν τελικά ε, διάφορα θέματα για παρουσιάσεις public speaking και πώς προετοιμαζόμαστε γι' αυτό, αν προετοιμαζόμαστε γι' αυτό, πότε το κάνουμε, πότε... Για πες, πώς προετοιμάστηκες για το DevOps στο Βερολίνο και πώς προετοιμάζεις να προετοιμάσει για παρουσιάσεις και ανάλογα με την κάθε παρουσίαση πόσο νωρίς πρέπει να ετοιμάσει την παρουσίαση ε, θα σου πω εγώ πώ το κάνω. Χωρί να σημαίνει ότι είναι καλό τρόπο. Μάλλον δεν είναι καλό τρόπο, αλλά είναι ο τρόπο που βολεύει εμένα. Εμένα το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσω και να έχω φτιάξει μια ιστορία που θέλω να πω. Δηλαδή, από πού θα ξεκινήσω, περίπου που θα, τι θα αναλύσω και σε ποιο κομμάτι θα καταλήξω. Άρα, η πιο πολλή δουλειά γίνεται στο μυαλό μου πριν. Ειδικά όταν πάω και γράφω το, την πρόταση για την παρουσίαση. Γιατί συνήθω τα περισσότερα συνέδρια, τα περισσότερα meetups. Ξεκινά με μια ιδέα. Αυτή η ιδέα μπορεί να είναι κάτι πολύ χαλαρό. Δηλαδή, στέλνει κάποια email, σαν με κάποιο meetup, που δεν είναι κάτι που χρειάζεται να έχει mm. πολύ μεγάλη δομή. Σε κάποια συνέδρια μπορεί να έχουν πολύ συγκεκριμένου κανόνε με το τι πρέπει να στείλει. Mm. Άρα, λοιπόν, για μένα το πιο μεγάλο κομμάτι τη παρουσίασης γίνεται τότε, γιατί τότε στο μυαλό μου θέλω να φτιάξω λίγο την ιστορία που θα κάνω. Το επόμενο βήμα είναι ότι θα πάω και θα φτιάξω τα slides με του τίτλου. Δηλαδή πρακτικά θα πάρω την ιστορία αυτή και θα τη σπάσω σε βήματα, να το πω έτσι, που θα, yeah. θα, εξελιχθεί. Και το τελευταίο κομμάτι είναι να πάω και να βάλω πληροφορία εκεί. Σε οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ του ότι έχω την ιδέα, την ιστορία και του. Ε, και μετά, μπορώ να παρουσιάσω. Δεν με πειράζει. Δηλαδή, στην, στην πιο απλή περίπτωση μπορώ να το κάνω αυτό τελείω αγαπέλα, δεν ξέρω, χωρί slides, χωρί τίποτα και απλά να ξεκινήσω να μιλάω. Σίγουρα είναι καλύτερο το ενδεχόμενο το να έχω μια, ένα σκελετό γιατί η σύνδεση στα slides για μένα τουλάχιστον βοηθάει να σα σκελετώ. Ότι θυμάμαι κάθε φορά, ξέρει πού πρέπει να πάω μετά, τι να μην ξεχάσω κλπ. Ε, να πω. Και μετά εντάξει, αν και τα slides έχουν και λίγο παραπάνω πληροφορία ώστε να μείνει κιόλα κυρίω κάτι για μετά, γιατί νομίζω εκείνη το πιο σημαντικό κομμάτι στα slides, ότι να μείνει και κάτι μετά. Ότι κάποιο παίρνει τα slides και μπορεί να θυμηθεί και να ανακαλέσει τα σημεία τα οποία ε, έχει αναφέρει ή κάποια σημαντικά σημεία τα οποία θεωρεί ότι είναι σημαντικά να μπουν στα slides. Προφανώ τα slides δεν μπορεί να έχουν όλη την πληροφορία την οποία θα, θα μοιράσει στην παρουσίαση, αλλά επειδή συνήθω κάνω παρουσιάσει για θέματα που είτε μου αρέσουν πάρα πολύ είτε ξέρω πολύ καλά. Ε, έχω ασχοληθεί, οπότε έχω κάποια πράγματα να πω. Αυτό είναι το πολύ πολύ γρήγορο ας πούμε, σενάριο και προφανώ μπορούμε να το αναλύσουμε μετά, αλλά θα ήθελα να δω και τη δικιά σου ε, οπτική πρώτα. Ε, πυφ, έχω περάσει πάρα πολλά στάδια με το public speaking. Καταρχά, είναι κάτι στο οποίο, αν δει και τι πρώτε παρουσιάσει του Σόρσλερ, ήμουν πάρα πολύ κακό. επικός, Επικό, πάρα πολύ κακός, mm -hmm. επικός, πάρα πολύ κακός. Αλλά νομίζω ότι πάντα μου άρεσε σαν ιδέα. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δω, έχω δοκιμάσει και διαφορετικά πράγματα για να βρω και τι είναι αυτό που μου ταιριάζει. Εμένα τελικά μου ταιριάζει ιδανικά. Πέτα με σκηνή, δώσω ένα μικρόφωνο και δεν ανοίγω τίποτα. Okay. Για, για, μένα αυτό, για μένα αυτό είναι το ιδανικό. Δηλαδή, αν μου λέγανε. Ε, ε, έλα και πες αυτά τα οποία έχει στο μυαλό σου και αυτό είναι ο χρόνο. Αυτό είναι το τέλειο για μένα. Και να έχω πλήρη ελευθερία να, 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 λυθώ σαν το νερό. Δηλαδή να, να σαν το νερό. Δηλαδή να, να, πιάσω το διαθέσιμο χώρο σαν το ρευστό ρε παιδί μου. Αυτό Α, το κάνει ο αέρα η κλανιά γενικά πάντω, να ξέρει. Και το το τα ρευστά, τα ρε, δεν έχει την μπρουσλή που λέει ότι. Τα ρευστά παίρνουν να... το σχήμα, αλλά δεν, καταλαμβάνουν καταλαμβάνω το χωρο uh -uh. Δεν εννοώ, αυτό ακριβώ εννοώ. Εννοώ ανάλογα με το πώ αντιδρά το κοινό, mm, okay. Που παρακολουθούν, να δω λίγο που πρέπει να μείνω, λίγο παραπάνω, να δω μετά γιατί είναι, μπορεί να θέλω να παραλείψω κάτι τελικά. Επειδή κάτι άλλο θέλει προσοχή. Okay. Αν όμω αυτό είναι στα slides, είναι λίγο περίεργο να το παραλείψω. Σα εντάξει, αυτό με το τη σημασία. Ε, θα βάλω μια ανατελεία εδώ πέρα για να σα αφήσω να σε λίγο, αλλά νομίζω ότι ο τρόπο που το κάνει και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, και στα slides να είναι κάτι, μπορεί να το περάσει, απλά θα το περάσει με μεγαλύτερη ή μικρότερη ταχύτητα, ανάλογα με το πόσο πολύ θε να με ή όχι σίγουρα δεν είναι ωραίο να πα και να ε, έχει καμιά δεκαετία slides όπω ναι. ένα στο πανεπιστήμιο που σου λέγανε. Α, ναι, λοιπόν, και αυτά εδώ πέρα έχουμε. Εντάξει, δεν θα σας τα δείξω αυτά σήμερα, ρε παιδί μου, γιατί. Ναι, ναι, ναι. Πάει ναι, 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 ναι. Κράκ, κράκ, <χαι> <κρακ. χαι> <χαι> Και σαν 10 slides έτσι. Και δεν πάμε να ήταν κανένα. οπότε εντάξει, αυτό σίγουρα δεν είναι ωραίο σε μια, σε μια, ομιλία, γιατί δείχνει στον άλλον ότι χάνει εκείνη τη στιγμή κάποια πληροφορία ή κάποιο, κάποιο σημαντικό κομμάτι που ήταν στα slides αλλά κρατώντα σχετικά λίγη την πληροφορία που έχει στα slides, μπορεί εσύ εκεί πέρα να, να κρίνει το πόσο χρόνο θέλει να αφιερώσει σε, σε, κάθε κομμάτι τη παρουσίασή σου. Άρα δεν θα έλεγα ότι απαραίτητο ότι είναι. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λε. Από την άλλη, νιώθω και το ότι τα slides δίνουν μια δομή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε, σε βάζουν ας πούμε, σε, ένα, σε ένα καλούπι. Αυτό κάποιο. είναι, αυτή είναι η δεύτερη, α πούμε. De... Η πρώτη μου επιλογή σου λέω τίποτα. Τίποτα. Μικρόφωνο, χρόνο, πάμε. Κλακέτα. Κλακέτα και πάμε. Κλακ. Ε, το δεύτερο καλύτερο που έχω, που είναι αυτό το οποίο κάνω συνήθω, γιατί όπου μιλάω χρειάζονται slides μέχρι στιγμή, κατά βάση, είναι τα slides να λειτουργούν σαν σκελετό mm -hmm. για αυτό το οποίο έχω να πω εκεί πέρα. Δηλαδή, ιδανικά slide και πρόταση και τέρμα. Δηλαδή, μία πρόταση, μία γραμμή. One liner, one sentence. Και επεκτείνομαι πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο αγαπημένο μου. Μπο μπορώ εδώ πέρα δημοσίευμα ναι. να ζητήσω ε, αυτά τα slides, τα πρώτα που έχουν ένα κακό αστείο, ρε παιδί μου, κάπω να πριοριστούν. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ψυχαναγκαστικά κάνει ή που σου βγαίνει αυτό, αυτό εδώ. Το... Άκου που μου βγήκε πρώτη φορά. Α γιατί έχει σημασία. Πρώτη φορά μου βγήκε στην παρουσίασή μου στο πρώτο OpenConf, mm -hmm. που έκανα μία παρουσίαση για infrastructure as code και έλεγα μία ιστορία. Για το πώ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. κάναμε ένα Docker Swarm. Ε, Θυμάμαι το, το workshop. Κάναμε άρα. ένα workshop και είχαμε ξεχάσει να ανοίξουμε κάποιε πόρτε στα, ναι. στα, στα, στα μηχανήματα τα οποία επειδή κιόλα ήμασταν ε, sold out, άρα ήμασταν ε, από 10 μέχρι 12 άτομα, νομίζω 11 ήμασταν συγκεκριμένα, και ήταν από τρία μηχανήματα ο καθένα, πλάσιμη δύο. Νομίζω είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 15 ή 16 sets, γιατί θυμάμαι ότι είχαμε κάποια που ήταν έξτρα σε όλες που κάθε σημαίνει. Ναι, 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 μπράβο. Οπότε είχαμε είχαμε πο, πολλούς servers στο Azure τότε που έπρεπε να πάμε να αλλάξουμε το port configuration. Οπότε κάνεις εσύ την παρουσίαση και βλέπουμε ότι δεν ανοίγουν οι πόρτες, δεν είναι προσβάσιμε οι πόρτες που θέλουμε για να δείξουμε την εφαρμογή. Οπότε εγώ ήμουν πίσω που ήμουν ο βοηθό και πηγαίνω και αλλάζω την πόρτα σε μια γραμμή στο Terraform, το τρέχουμε και κυριολεκτικά σε ένα λεπτό είχαν όλοι το... Ε, την πόρτα έτοιμη. Την πόρτα έτοιμη και να δοκιμάσουν τι εφαρμογέ. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί αυτό κυριολεκτικά η εναλλακτική ήταν να μα πάρει 40 λεπτα mm -hmm. Να Ή να το αλλάξουμε τελείω και πραγματικά θα έχει γίνει ruin το workshop. Πραγματικά. Επειδή κάναμε ένα λάθο και το ξεχάσαμε, δεν θυμάμαι πώ το κάναμε αυτό. Γιατί γενικά τα πράγματα, τα, όπως πες και εσύ, είναι πράγματα που ξέρουμε αυτό τα δείχνουμε. Μας ξέφυγε. Οπότε το σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή που το έκανα και καταρχάς την παρουσίαση την έκανα μέσα στη βάρδια στο ναυτικό. Okay. Οπότε είχα πάρα πολύ χρόνο να κάνω το μυαλό μου ρόουμ σε διαφορετικά, <laughs> να περιπλανηθεί σε διαφορετικά πράγματα. Και λέω, πω, πω Λέω, τρομε, τρομερό, λέω, πω. το σώσαμε, λέω αυτό το πράγμα. Μπράβο, δηλαδή, δηλαδή θα είχε. Έχει... Δεν δε, δε θα είχε καμία σχέση, λέω, το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν θα είχαμε καταστραφεί, αλλά δεν θα είχε καμία σχέση. Και λέω, Α, ωραία. Θα το βάλω αυτό σαν, σαν σενάριο στην αρχή. Mm -hmm. Και μετά θα, 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 θα πω, ξέρετε, έγινε αυτό και κλείσαμε την εταιρεία μα, ξέρω Και θα περιμένω λίγο. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ εκείνη την γέλαγα μόνο μου μέσα. Οκ, okay, ήξερε ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ κρύο, αλλά εμένα μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Και γέλαγα μόνο μου. Και λέω, yes, καλό το βάζω. Και, και, επίση. Είχα πάρει πρόσφατα ένα iPad Pro με ένα, με ένα pen, με ένα στυλό που ζωγραφίζεις. Οπότε είχα βαλθεί και ζωγράφιζα και πάνω στα slides. Έβαζα φα, φατσούλες στεναχωρημένες. Αχ ναι, ού, <laughs> ναι, ναι. ναι. Έκανα, έκανα, Αυτό έκανα, το γλυτώσαμε Ε, Δυστυχώς ναι, θα το ξανά δηλαδή θα έκανα παρουσίαση που θα ήταν όλοι ζωγραφιές για παράδειγμα. Η, η, αλήθεια είναι ότι ζηλεύω πολύ το, τον κόσμο που έχει πιάνει το χέρι του ή μπορεί να φανταστεί λίγο τα slides. Βέβαια θέλει αρκετό χρόνο αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο ναι, γίνεται ναι, ναι. εύκολα. Αλλά που έχει λίγο πιο έτσι, παιχνιδιάρικο, προσωπικό στυλ στην παρουσίασή ναι. του γιατί δεν περιορίζεται σε αυστηρό κείμενο, κάμπτει κάποια χρώματα, γραμματοσυρές και αυτό είναι. Ναι. Ε, οπότε αυτό το θυμάμαι και η επόμενη παρουσίαση σίγουρα ήταν αυτή με τα Docker Builds που την κάναμε και στο, και στο Docker Athens και στο Vox στα Ιωάννα που ήταν χαμάτα παρεπτώτε, δεν ξέρω αν το έχουμε πει. Εγώ πέρασα πολύ καλά. Ναι. Ε, και εκεί έκανα αυτό το καλαμπούρι το ότι «Α, τι ώρα περίμενα για το Docker Builds, δεν είπε κανένας». Και αυτό στην ουσία είναι ένα... Νομίζω στο XKCD το είχα δει. Είναι ένα κόμικο που δείχνει πώ τελικά πάντα οι developers βρίσκουν χρόνο να περιμένουν κάτι να κάνει compile, α πούμε. Α, ναι. Οπότε από εκεί ήρθε. ήτανε ήταν αρκετά κρυάδα το δεύτερο, αλλά δεν μπορούσα να μην το βάλω πάλι. Νομίζω ότι είναι. Όλε τι παρουσιάσει έχουν πλέον και στην Postgres, νομίζω είχε κρυάδα τέτοια. Α, ναι, μπράβο. Αλήθεια. Βγαίνει εντελώ φυσικά. Στην Postgres, η κρυάδα που είχα βάλει ήταν για το ότι. Ο Πόπο, φίλε, δίκιο είχα. Mm. δηλαδή, εν πάντα βάζω μια κρυάδα στι παρουσιάσει μου. Και η κρυάδα που είχα βάλει στην πόστηρη ήταν το ότι λε: Α, ωραία, πάω στην RDS για να είναι managed. Mm. Αλλά τελικά και να είναι αυτό το οποίο φαντάζεσαι εσύ στο μυαλό σου, ή πρέπει να ασχολείσαι να βάλει τόσο χρόνο όσο θα έβαζε και στη δική σου υπόθεση κυριολεκτικά. Γιατί πρέπει να πάνε, το βάλει να είναι σε δύο availability zones, μετά πρέπει να Περίμενε, πρέπει να βάλει τον το, το proxy τον οποίο θα φερμάρει τον θα φερμάρεις, το proxy να στέλνει τα write request το ένα, τα read το άλλο, ή να το βάλει εσύ στο δικό σου application level. Δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι κάποια από τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να κάνει RDS δεν τα κάνει. Να το πούμε. Ναι, ή πρέπει να πα στο Aurora Serverless. Το οποίο είναι. Δεν πισό, θέλω πισό, πισό. να ακούσω τη λέξη Serverless. Το Aurora Serverless πιλέξτε. είναι γαμάτο. Οκ. Okay. Να το πούμε. Δηλαδή αυτό το οποίο σου δίνει είναι γαμάτο. Αξίζει τα λεφτά του. It depends. Μάλλον όχι για του περισσότερου. Ωραία. Δεν έχω χρησιμοποιήσει Aurora Serverless, αλλά θα βάλω την παρένθεση με τον Πέρα και θα ρωτήσω. Έχει συγκρίσιμη απόδοση με μια RDS, α πούμε. Ε, σε σχέση με τι, δηλαδή. Δηλαδή, κάνω ένα read query που παίρνει, ξέρω εγώ, 10 MS. Ναι, γιατί εσύ μπορεί να έχει συνέχεια αυτό, σου δίνει κάποια. Έχουν δημιουργήσει αυτή την καινούργια μονάδα μέτρηση, ξέρω τα ACUs, πώ κατά τα λένε, που είναι τα compute units. Okay. Οπότε, αν εσύ έχει, ξέρω εγώ, ένα ACU unit πάντα διαθέσιμο, έχει ένα instance το οποίο ακούει. Okay. Και αυτό το instance διαβάζει από κάτω δεδομένα σε Postgres ή έχουν κανένα δικό του data format. Δεν δε, δε οποίο... φαντάζομαι δικό του. Και θεωρητικά είναι πολύ γρήγορο. Αλλά Άρα δεν είναι όπω η Aurora η πρώτη που ήταν και καλά για πολύ μεγάλα δεδομένα που δεν χρειάζεσαι συχνά να κάνει Query και τέτοια και ήταν. Όχι, η Aurora δεδομένα. η πρώτη είναι και καλά καλύτερα από την RDS Postgres. Απλά είναι Postgres compatible και είναι δικά του data stores από κάτω και όλα αυτά. Okay. Ενώ η Aurora η serverless είναι. Η Aurora WordPress. serverless στην ουσία. μισό. Η Aurora είναι μια βάση δεδομένων τη Amazon η okay. οποία είναι Postgres compatible. Αυτό. Ωραία. Η, Aurora, η, η, η η μεγάλη τεχνική διαφορά που κάνει η Aurora σε σχέση με την RDS mm -hmm. είναι ότι έχει κάνει decouple το storage. Δηλαδή, εσύ μπορείς να έχεις το compute που θες και το storage που θες. Okay. Αυτά, αν, και αν έχω καταλάβει καλά στην, στην RDS, δεν ήταν τόσο ευέλικτα. Okay. Να πεις ότι βάλε μου άλλα 100GB ήθελε καινούριο node, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Εδώ ήταν elastic εντελώ σε τώρα από κάτω. Οκ, okay, Okay, Αυτό είναι πρώτο. Μετά έρχεται και η serverless που σου κάνει elastic και το compute. Ό δηλαδή, εγώ άμα δεν χρειάζομαι τη βάση, βάση μπράβο. κάτω, α πούμε. Μπράβο, είναι κάτω ή την έχω σε ένα bare minimum. Αυτή λοιπόν στην ουσία η Aurora η serverless είναι αυτό το οποίο θα ήθελε. Τε, τεχνικά είναι αυτό το οποίο θα ήθελε. Θέλει ένα endpoint στο οποίο μιλά και αυτό σου χρεώνει για αυτό το οποίο χρησιμοποιεί. Απλά εγώ αυτό που χρησιμοποιεί είναι πανάκριβο. Εγώ θέλω μια managed Postgres βάση. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην platform. Ναι. Παίρνει μια πλήρω managed Postgres βάση. Όταν παίρνει μια βάση. Είναι πλήρω managed. Είναι πλήρω managed. Δηλαδή, όση κίνηση έχει, θα πα και θα μου αυτό το compute. Όχι, περίμενε. Α αυτό είναι scalable. Okay. Α, Εσύ το... τι εννοεί manager, ωραία. εννοώ ότι δεν χρειάζεται εγώ να ασχοληθώ με, το, με τα backups. Κάνει backups ανάλογα με το τι πλάνο έχω, για παράδειγμα. Ωραία. Κάνει ανά μία ώρα, ανά ξέρω εγώ τι ναι. είναι. Αυτό το κάνει και RDS. Ωραία. Ε, άμα έχει enterprise πλάνο, που σημαίνει ότι έχει τρία nodes, okay. αυτά φροντίζουν από μόνα του να έχουν ένα. Ε, ξέρεις, πάνω από τα rights είναι το, το, το ρεπ, ένα κανονικό replication. Α, άρα, άρα, εγώ μιλάω σε ένα endpoint και αυτό ξέρει τι ε, να κάνει. Θεωρητικά μπορεί να ζητήσει τι τρει IPs που έχει από κάτω. Εγώ, το, αλλά εγώ μπορώ, μπο, να, να εγώ να μιλάω σε ένα endpoint. Μπορώ να μιλάω σε ένα και αυτό να ξέρει τι θα κάνει. Ναι, μα αυτό Μπράβο. είναι όλο το νόημα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί η RDS μου δίνει. Πρέπει να βάλει δηλαδή μπροστά, τον RDS Proxy, ο οποίο, αν θυμάμαι καλά, θέλει συγκεκριμένη ρύθμιση. Δηλαδή, μετά από λίγο είναι το ίδιο πράγμα. Ε, γιατί. Ο... Δε, δε βγάζει... Δεν δεν είναι manage αυτό. Τι είναι το manage μετά. Το ότι μου έχει κάνει τον στόλο σε, σε ένα σερβι τη βάση. Έκανα ολόκληρη παρουσίαση όπου ξεκινάμε μια κρυάδα ακριβώ για αυτό το οποίο παραπονιέσαι τώρα. Δεν, Δεν ξέρω, ξέρω. Έχω απογοητευτεί με την, με την RDS γενικά σαν βάση, θεωρώ. Ναι. Θεωρώ εγώ ότι, oversold. ότι δίνει πάρα, μα πάρα πολύ μικρό added value. Add value για την τιμή την οποία ζητάει. Γιατί η τιμή που ζητάει είναι αρκετά πιο μεγάλη από το αντίστοιχο compute που θα πλήρωνε από μόνο του. Που, καμία σχέση. Και πάντα θεωρούσα ότι αυτό το πράγμα δουλεύει, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Αν έχει 100 ευρώ το μήνα να δώσει για τη βάση δεδομένων σου, mm -hmm. μάλλον είσαι πολύ καλύτερα να πας σε δύο μέταλλα τα οποία στέλνουν και σε ένα S3. Και έχεις κι άλλο ένα μηχάνημα πιο μικρό για την περίπτωση που, που κάνει Delayed Replication που μάθαμε στο meetup. Και έκλεισε. Και ρωτάω εγώ τώρα, παράδειγμα ούτε αυτό το restore κάνει. Δηλαδή, άμα καταστραφεί. Η RTS, Όχι. Φτιάχνει <συσκέρεις> καινούριο instance <ίνσθανσ> με ]HAEL. το snapshot. Αλλάζεις είναι το νόημα. Αλλάζει μετά την εφαρμογή σου, αλλά σου λέει βάλε vale RDS proxy μπροστά για να. Ε, ε πφ. για πλάκα, έκανα την πλάκα νομίζω. Δεν <laughs> ξέρω. Απογοητεύομαι. Κλείνει την παρένθεση. Σε λίγο θα αρχίσω να σα αρέσουν τα αστεία μου. Αν απειδεί και εσύ με αυτά. Λε να φτάσω εκεί. δεν είμαι ακόμα εκεί. Οπότε. Κλείνω την παρένθεση ναι. για την RDS και πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Άρα λοιπόν, εγώ γιατί χρησιμοποιεί μ... αυτές τις κρυάδες Αυτή είναι η ερώτηση ε, π... Έκανα εγώ το, το καλαμπούρι μου ρε παιδί μου για Να, να... Πω, έχω να τη... το πω Είναι κάτι που με έχει απασχολήσει Έχω αυτή την τάση Όταν μου συμβαίνει Κάτι που με ενοχλεί Κάτι κακό ή οτιδήποτε Να το κάνω καλαμπούρι Όχι όχι δεν δε ναι. εννοώ γιατί οπότε, οπότε, Η ερώτηση είναι Πιστεύει ότι αυτό ωφελεί κάπου στην παρουσίαση. Έχω τι ιδέε μου, αλλά θέλω να ακούσει και στη δικιά σου άποψη. Θεωρώ, θεωρώ καταρχά, θα σου πω και από πού μου έχει έρθει η ιδέα για να μπαίνουν αυτά τα αστεία μέσα. Mm -hmm. ε, καταρχά, θεωρώ ότι βοηθάει στο engagement, δηλαδή αν πιάσουν το αστείο. Λοιπόν, mm -hmm. εκεί παίζεται, OK, παίζει τα ζάρια. Αν ο κόσμο πιάσει το αστείο, είναι ό, για Το επόμενο 1-4-20 λεπτά είναι μέσα στην παρουσίαση. Θεωρώ ότι και να μην το πιάσει, το, θυμα, το σημαντικό εκεί πέρα είναι να προκαλέσει αρκετό συνέστημα. Ναι, ναι, Άμα σωστά. πούνε, τι μαλάκα είναι ο πάρη, ναι. τι αστείο ήταν τώρα αυτό, ακόμα και, και πάλι, αυτό, ναι. εκείνη τη στιγμή του έχει ξυπνήσει. Ναι. Γιατί σκέψει ότι αυτή ο κόσμο που είναι σε ένα συνέδριο, γιατί μιλάμε για ένα συνέδριο κατά κύριο λόγο, εντάξει, στα να κάνει και άλλου τρόπου. τρόπους, το θεωρώ για να ναι. ενεργοποιήσει λίγο τον κόσμο. Αλλά σε ένα συνέδριο έχει δει δύο-τρει παρουσιάσει. Μπορεί να έχει φάει μόλι πριν από λίγο, ξέρω εγώ, και να έχει μια μπριζόλα στην κοιλιά του για να μπορεί να πάρει ανάσα. Άρα είναι σίγουρα πιο δύσκολο. Άρα συμφωνώ απόλυτα. Δεν μου αρέσουν οι κρυάδε ή τέλο πάντων τι βρίσκω λίγο περίεργε. Yeah. Αλλά θεωρώ ότι έχουν ένα πολύ σημαντικό σκοπό και θεωρώ ότι πετυχαίνουν τον σκοπό αυτό. Χθε, um, σε ένα από τα επόμενα meetup, να κάνουμε PowerPoint καραόκι; mm -hmm. Θέλω οπωσδήποτε να το κάνω. Ωραία, τέλεια, έκλειση. Ε, συνεχίζουμε. Οπότε αυτό από πού το είχα δει. Είχε... Είχα δει μια παρουσίαση του Ζακ Χόλμαν, που mm -hmm. ήταν από τους πρώτους παλήλους του GitHub που έγραφε πάρα πολύ που όταν ήμουν απορρομένος μικρός την παρακολουθούσα πολύ και αφού μετά έμεινε μεταξύ δύο ορόφωνων. ναι ναι ναι, τραγική τραγική ιστορία ρε και τέλος πάντων ο τύπος παρεπτύντως νομίζω αυτός που έφτιαξε το GitHub issues Ήταν ήταν από τα πρώτα πράγματα τα οποία μπορούσε, δεν το ξέρω νομίζω και οι παρουσιάσει του πάντα ε, με, με, έκαναν captivate που λένε δηλαδή με, ε, με καθήλωναν παρέσερναν. Ναι, με, με παρέσερναν και πάντα να με κάποιο καλαμπούρι okay. δηλαδή πάντα λέει κάποια μαλακία στην αρχή και... οπότε από εκεί το κλέψες. από εκεί το όκλεψα και έχει και το εξή περίεργο γιατί ξεκίναγε και έχει τύχει κάποιες φορές να πει, να, να πει κάτι άσχετο να πει να βα... λέω εγώ τώρα α, αυτή εδώ είναι ένα preview screen από τα καινούρια GitHub issues εδώ είναι η το γραμμές κώδικα που διαγράψαμε εδώ είναι ο ξαδερφό μου, ξέρω εγώ, που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Απλά τον αγαπάω και θέλω να τον δείξω, ξέρω εγώ. ναι, και ναι, ναι, ναι. Και προχωράει και λέγε, Γεια σα, ξέρω εγώ, είμαι ο Ζακ Χόλμαν και ήρθα να μιλήσω για αυτό. Οπότε, εγώ δεν το κάνω έτσι ακριβώ, αλλά μου είχε αρέσει αυτό πάρα πολύ. Okay. Το, το δέχομαι, γιατί και εγώ, ειδικά στην αρχή τη παρουσίαση, προσ, προσπαθώ να πω κάποια, κάτι που θα κουνήσει λίγο το κοινό. Ναι. Ε, μπορεί να είναι ένα κακό αστείο. Μπορεί να είναι. Δεν θα βάλω διαφάνειε απαραίτητα. Δεν ναι. ξέρω. Ε, αλλά μπορεί να το, να το κάνω. Ή κάτι που είχα δοκιμάσει, εμεί το είχα κάνει στα δύο τελευταία Vox που είχα μιλήσει. Ναι. Ε, έβαζα πάντα στην αρχή ένα slide που έλεγε ότι στο τέλο θα κάνουμε ένα μικρό quiz. Okay. Και ότι κάποιο θα κερδίσει, ξέρω εγώ, κάλτσες, αυτοκόλλητα. Κάτι ναι. μικρό, ρε παιδί μου, συμβολικό, αλλά πιο πολύ για να έχει λίγο πλάκα. Το okay. οποίο και βάζει τον κόσμο λίγο να παρακολουθεί. Προφανώ δεν θα πα να του πει ε, κάτι πολύ σύνθετο στο οποίο, το οποίο πει στην παρουσίαση. Ναι. Αλλά θα κάνει τρει ερωτήσει, οι οποίε πρακτικά θα ήθελε να έχουν μείνει αυτά τα πράγματα mm. στον κόσμο στο τέλο. Mm. Και θα του βάλει και λίγο έτσι να ενεργοποιηθούν, να μπουν σε ένα. Το έκανα πολύ με το. Ποια εφαρμογή, με το Kahoot. Okay. Νομίζω. Ναι, το θυμάμαι. Ε, το οποίο έχει χαβαλέ γιατί ξέρει, κάνει την παρουσίαση, κάνει και τι ερωτησούλε, έχει και λίγο χαβαλέ στο τέλο. Προφανώ κάποια από αυτέ τι ερωτησούλε θα είναι λίγο επίδεσκα κύριε ρε Δεν, είναι... Δεν θε στην πραγματικότητα κάποιο ο οποίο. Γνωρίζει τέλεια τα πάντα, να απαντήσει τέλεια. Θέλει να υπάρχει λίγο ταχύτητα, λίγο το πώ θα το καταλάβει ο καθένα, πώ θα το. Ναι. Έχει ρε παιδί μου μια τέτοια λογική. Οπότε το νιώθω αυτό που λε και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ σημασία, δηλαδή, σαν δομή παρουσίαση. Οπότε αυτό ναι, συνήθω ξεκινάμε κάποιο καλαμπόρι κάνω κάποιο χωρατό, κάποια κασκαρίκα και μετά. Ε, λιτέ, πολύ λιτέ διαφάνειε. Όταν έχουν bullets στο πολύ τρία. Δηλαδή για να έχουν πάνω από τρία πρέπει να είμαι κατεστραμμένο εγκεφαλικά και να μην μπορώ να διαλέξω. Μπορεί να φτιάξει παρουσίαση με ένα ή με δύο bullets. Ε, Έχει παρατηρήσει ότι δεν μπορώ. Ε. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα γι' αυτό ρωτάω. <laughs> <laughs> ε, μπορώ να φτιάξει χωρί bullets. Δηλαδή το αγαπημένο Άρα μου. Το χωρί... Σε ερώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όχι με ένα ή δύο bullets. Μόνο όταν είναι έτσι by design. Τι θα πει αυτό. Ποια είναι η πρα... Τι είναι το primary node, τι είναι το replica node στην Postgres. Κάτι σταμάτησε εκεί. Για να δούμε, περιμένει. Oh, Ο Ιλίσσα, δούμε, παίρνει τηλέφωνο, θα νοθεί. Που έχει σταματήσει, ποτέ δεν ξέρουμε. Τι λέει? Δεν ξέρουμε. Uh, for some... It's... 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 Για κάποιο λόγο σταματήσει. Ωραία, άστο το να το βλέπω τώρα. Θα κάνεις ένα κλαπ. Εννοείς θα κάνω κλαπ. Για uh, yeah, πάμε. Κλαπ. Κλαπ. <laughs> Τέλειο. Λοιπόν, οπότε είχαμε μείνει σε ένα κομμάτι για τι Μπράβο. Το ότι δεν μπορώ να κάνω παρουσίαση που έχει ένα-δύο bullets. Ένα ή δύο bullets στο slide. Μόνο άμα. Καλά, ένα bullet δεν βγάζει νόημα. Έφυγε. Δύο bullets μόνο άμα βγάζει απόλυτα νόημα χωρί καμία άλλη επιλογή. Π.χ. τι είναι manager και τι είναι worker notes στο swarm. Πω <Πώ>, Δεν θα φτιάξω. Θα άλλαζα το slide. Ναι. Θα έκανα δύο slides. Δύο slides, ναι. Μπορεί. Αυτό. Ε, δύο slides με τρία bullets το καθένα. Ή δύο slides χωρί ε, ναι. χωρίς τρία bullets. Τρία bullets by default. Ε, και μετά τέσσερα πέντε bullets μόνο άμα δεν, δεν δε ξέρω. Δύσκολο. Επίσης έχω κόψει και τις εικόνες πάρα πολύ που παλιά μου αρέσανε λίγο. Όχι, μαλακία είναι εικόνες. Μ' αρέσει ο τρόπο σκέψης. Κοίτα, θεωρώ ότι κάποιες φορές πολλή πληροφορία ή πολύ μ, να βάλεις μια εικόνα, να, δείξει δείξεις ένα διάγραμμα, να κάνεις κάτι, ξέρεις, πλήγο. Λίγο... Δεν πετράνε αυτά εικόνα, αυτά εντάξει, okay, προφανώς. Όλα αυτά όμως θεωρώ ότι παίρνουν από αυτό που λες εκείνη τη στιγμή. Άρα το διάγραμμα ή θα πρέπει να το βάλεις ή για να το εξηγήσει, θεωρώ δεν έχει... Εγώ δεν βάζω ποτέ ας πούμε, διάγραμμα με, με κείμενο μαζί. Ή θα βάλω το διάγραμμα σε μια σελίδα Σωστά, για να το εξηγήσω, ναι, ή θα όλα. βάλω το κείμενο. Ναι. Γιατί, αν βάλει πολύ κείμενο και διάγραμμα και μιλά κιόλα, εκείνη τη στιγμή έχει τρει ροέ πληροφορία αυτό που ακούει από κάτω. Οπότε για μένα είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει. Ε, εγώ τελευταία φορά που βάλα διάγραμμα, νομίζω ήταν στην παρουσίαση του Django Pros για το Rich Text Content στο Django. Okay. Που πώ μπορεί κάποιο να βάλει αυτό. Αυτό για παράδειγμα ήταν, ήταν μια πλάκα που έκανε και εκεί πάρα πολύ. Και λέω. Πού κολλάει ένα διάγραμμα όταν μιλάμε για Bolt και Italics. Και λέω, άμα είσαι προγραμματιστή, πάντα μπορεί να βρει ένα καλό λόγο να βάλει ένα διάγραμμα κάπου. Okay. Και όντω είχε καλό λόγο το διάγραμμα εκεί. Και είχε να κάνει με το εξή τεχνικό θέμα. Πραγματευόμουν το αν εσύ μια βάση δεδομένων στην οποία έχει ένα πεδίο το οποίο έχει αρκετό κείμενο. Mm -hmm. Για παράδειγμα, έχει μια λίστα με άρθρα. Okay. Το άρθρο έχει ένα τίτλο, ποιο έγραψε το άρθρο, πότε γράφτηκε το άρθρο και έχει και τα περιεχόμενα, το σώμα του άρθρου. Αυτό το οποίο εγώ έλεγα εκείνο, το Django Pro, η βιβλιοθήκη που έχουμε φτιάξει για κείμενο στο Django, το κάνει πραγματικά πολύ εύκολο να έχει το σώμα του άρθρου σε ένα ξεχωριστό πίνακα. Mm -hmm. Γιατί? Γιατί αυτό κάνει πολύ πιο γρήγορα τα queries, τα αιτήματα στη βάση, τα οποία λες φέρε μου όλα τα αρθρα mm -hmm. Γιατί κάνει, κατακαιρματίζεται περίεργα, ας πω, κατακαιρματίζεται, γίνεται fragment ο, ο πίνακα με την πληροφορία στη βάση δεδομένων. Οπότε προτιμά να έχει τη μικρή πληροφορία σε ένα πίνακα και τη μεγάλη πληροφορία σε έναν άλλον. Okay. Έτσι, όταν φέρνει μια λίστα που δεν θε όλο το περιεχόμενο, γιατί εμφανίζει, ξέρω εγώ, μόνο όνομα αυτό και αυτό και αυτό, να είναι όλα αυτά στο δικό του πίνακα. Και είχα ένα διάγραμμα το οποίο συνέκρινε το, ανάλογα με το πόσες, πόσα άρθρα είχα το select αστεράκι, δηλαδή φέρτα μου ολα mm -hmm. σε σχέση. Ε, με το να έχω μέσα το σώμα του άρθρου στον ίδιο πίνακα ή να τον έχω σε ξεχωριστό πίνακα, που ήταν τρομακτική διαφορά. Okay. Το, καμία σχέση. Και είχα και άλλο ένα διάγραμμα, το οποίο έδειχνε έστω ότι τα έχω στο ίδιο, αλλά κάνω select τα συγκεκριμένα πεδία. Mm -hmm. Μόνο που θέλω. Και αφήνω. Είχε διαφορά, προφανώ, στα πιο μεγάλα μεγέθη, γιατί αυτό ήδη είναι βελτιστοποιημένο, query. Αλλά αν εγώ έχω όλη την πληροφορία σε ένα πίνακα για τα άρθρα μου. Και σε, μια, σε ένα εναλλακτικό setup την έχω σπασμένη σε δύο, τίτλο, author και αυτά σε ένα και σώμα σε ένα άλλο. Στην πρώτη περίπτωση να διαλέξω μόνο τα, μόνο τα παιδιά που θέλω, χωρίς το σώμα. Και στη δεύτερη περίπτωση να τα διαλέξω όλα, mm -hmm. που αναγκαστικά δεν έχουν το σώμα γιατί είναι σε άλλο πίνακα, πάλι είχε διαφορά. Αλλά είχε διαφορά στις πολύ μεγαλύτερες σειρέ στη βάση δεδομένων, δηλαδή πάνω από 100.000. Okay. Και γιατί είχε διαφορά, γιατί επειδή είναι στην ουσία ο ίδιος πίνακας, επειδή η πληροφορία είναι ασύμετρου μεγέθους, δηλαδή έχω τον τίτλο του άρθρου που είναι ε, 10 λέξεις, έχω το ποιος το έγραψε που είναι μία λέξη και μετά έχω και το σώμα του άρθρου που είναι τέσσερις παράγραφοι, αυτό ε, στην ουσία δημιουργεί μία συμμετρία στο πώς είναι αποθηκευμένα στον πίνακα στη βάση δεδομένων και έτσι είναι πιο αργό να πάει από τίτλο σε τίτλο στην ουσία γιατί έχει να περάσει και από ολόκληρο το άρθρο κάπως. Okay. Then... Είναι, ε, ε, είναι λίγο περίεργο αυτό που λέω. Είναι λίγο πολύπλοκο. Προσπάθησα να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Anyway, παρουσίαση θα είναι στη <laughs> link στο description που λένε και, και θα το δείτε. Οπότε, εκεί έβαλα ένα διάγραμμα. Κατά τα άλλα, αυτό το οποίο μου έχει λείψει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ να κάνω είναι παρουσίαση για προϊόν. Δηλαδή. <laughs> ναι, ισχύει αυτό. Ε, Συνήθω κάνω τεχνικέ που. Ενώ έχει πλάκα, δεν είναι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα. Δηλαδή, μου αρέσει η τεχνολογία πάρα πολύ, Django Docker και εγώ με DevOps, ωραία. Αλλά αυτό το οποίο μου αρέσει πολύ περισσότερο είναι τα προϊόντα. Δηλαδή, θέλω πολύ να πάμε κάποιοι να παρουσιάσουμε ένα προϊόν. Εντάξει, η αλήθεια θέλω είναι Θέλω Λιγότερε όμω οι, οι ευκαιρίε ή τέλο πάντων ναι. οι χώροι που θα μπορούσε να παρουσιάσει ένα προϊόν. Ναι, με το Sorcerer το κάναμε πάρα πολύ. Με open Coffee εδώ, Open Coffee εκεί, Startup Grind. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Κά κάτι, κάτι θέλω να βρούμε να ξέρει. Το είχαμε. Κοίτα με το Σόρσλερ, νομίζω ότι επειδή είχαμε γυρίσει και οτιδήποτε υπήρχε σε διαγωνισμό και. Ε, ναι. Οτιδήποτε βασικά μπορούσαμε. Φάντινγκ, ιστορίε, πολλά. Ε, νομίζω γι' αυτό υπήρχαν πάρα πολλέ. Δηλαδή, άμα το πα σε μια τυπική καθημερινότητα, δεν υπάρχει τόσο πολύ χώρο για παρουσιάσει που έχουν να κάνουν προϊόν. Νομίζω. Mm. Ή έτσι αισθάνομαι εγώ. Μπορεί να κάνω εγώ λάθο. Μπορεί να υπάρχει και κάποιο product meetup που μπορούμε να πάμε να μιλήσουμε. Θα δούμε. Υπάρχει το product meetup. Δεν έχω πάει να σου πω την αλήθεια, αλλά Λες νομίζω ότι μιλάνε πιο πολύ για ε, πρακτικές, για τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ okay. για προϊόντα. Okay. Αλλά okay. δεν έχουμε okay. τίποτα άλλο πέρα από το να μάθουμε. Μην μπορούσα να κάνουμε και ένα τέτοιο meetup, ένα. Κοίτα, είναι, είναι ωραίο, απλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να έχει συνεχώ κόσμο κλπ. Δηλαδή, θεωρώ ότι η καλύτερη δουλειά σε αυτό γίνεται από το open coffee. Να. Και όλο ο τρόπο που έχει στηθεί όλο αυτό είναι πολύ καλό γιατί είναι, το, δηλαδή είναι λίγο αλληλένδετο το τι είναι το open coffee. Ναι, και το το κόσμο το open και τον κόσμο που είναι το, το open coffee. Δηλαδή είναι λίγο, ναι. Δεν νομίζω ότι χωράει εύκολα μία δεύτερη, mm. ε, ένα δεύτερο κομμάτι. Ε, Ενδεχομένω θα είχε νόημα να υπάρχει ένα open coffee στο οποίο να υπάρχουν για παράδειγμα σε πιο αρχικό στάδιο. Ε, δηλαδή, ναι, δηλαδή, ναι. Ξέρεις, κάπως κάπω διαφορετικά, αλλά δεν, θα, δεν νομίζω ότι θα, εγώ τουλάχιστον θα έμπλεκα σαν να το κάνω τελείω ξεχωριστό για τώρα. Θα πάμε να ζητήσουμε τα παιδιά να μα κάνουν grand το brand early coffee, ξέρω εγώ. Early coffee. Ναι, ναι. Joking, εντάξει. Ήδη έχουμε αρκετά on our plate. Ναι. Νομίζω ότι ήδη κάνουμε πολλά πράγματα για φέτο. Οπότε. Κοίτα, ιδανικά όταν το επεισόδιο αυτό βγαίνει live θα έχουμε προχωρήσει και με τη θέση του ατόμου στο marketing. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι. Ναι. Θα είναι λίγο πιο εύκολο από το χρόνο. Σίγουρα θα είναι πιο εύκολο. Α, του χρόνου. Στη συνέχεια. Τον επόμενο μήνα ιδανικά θα είναι πιο εύκολο. Ναι, ναι. Ε, τώρα, ένα πράγμα το οποίο έκανα, επειδή είπα ότι πέρασα πολλά πράγματα, αυτό το οποίο εν ολίγη έχω καταλήξει mm -hmm. στο πώ κάνω παρουσιάσει, είναι κατά βάση ε, είτε μία γραμμή, είτε τρία μπουλετ αναδιαφανεια διαφάνεια. Αυτό. Μπούσουλα και μιλά. Αυτό είναι μια, μια ισορροπία που μου αρέσει και συνήθω δεν έχει και illustrations. Ε, αυτό κάτι το οποίο έχει τύχει να περάσω στο παρελθόν, αλλά πλέον καταλήγω πως δεν χρειάζεται, είναι η προσπάθεια να βάλει τόση πληροφορία έτσι ώστε κανεί να μην έχει καμία αμφιβολία για αυτό που έχει να, να πει, mm -hmm. κανένα να μην χάσει τίποτα, να είναι όλα 100% σωστά. Και τελικά, επειδή ο κόσμο θα το σε παρακολουθεί, θέλει καθοδήγηση. Διαφορετικά, μετά να διαβάσει ένα paper, θα κατέβαζε το link, θα έμπαινε στο link και θα διάβαζε. Ε, αυτό τελικά βλέπω ότι λειτουργεί χειρότερα ε, από το να έχει λιγότερη πληροφορία γιατί δεν ξέρει που να εστιάσει ο κόσμο. Νομίζω ότι κοιτώντα πίσω και επειδή είχα ακριβώ αυτή τη σκέψη, η αλήθεια είναι σήμερα το πρωί, δεν ξέρω πώ φτάσαμε εδώ. Βλέπει. Αλλά σήμερα το πρωί σκεφτόμουν το πώ θα μπορούσε να γίνει, επειδή κάνουμε κατά κύριο παρουσιάσει και επειδή οι παρουσιάσει μα είναι λιτέ. Ναι. Ε, για διάφορου λόγου. Ένα από του λόγου είναι ότι έτσι μα βολεύει, αλλά θεωρώ ότι η παρουσίαση έχει νόημα με, σε ένα συγκείμενο. Δηλαδή πρέπει να δει το βίντεο μπορεί να το, να το παραλείψει ενδεχομένω, αλλά πρέπει να ακούσει τι έχει να πει κάποιο και μετά τα, τα slides να είναι yeah. ένα μπούσλα για το τι είναι αυτό ή ένα τρόπο να θυμηθεί κάποια από αυτά τα πράγματα. Yeah. Άρα λοιπόν για μένα τα slides δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία αυτόνομα. Ενώ παλιά μπορεί να το είχα κάπω έτσι, ειδικά όταν είχαμε κάνει κάποια μαθήματα, κάποια τέτοια πράγματα, εκεί μπορεί και να έχει κάποιο νόημα. Αν και ακόμα και σε τέτοιε περιπτώσει προσπαθώ να βάζω σημειώσει σε κάθε slide. Οι οποίε να περιλαμβάνουν είτε κάποιου συνδέσμου σε παραπάνω πληροφορία, είτε παραπάνω πληροφορία επί τόπου εκεί πέρα, κλπ. Αυτό που ίσω θα είχε νόημα όμω, είναι να συνοδεύονται και από ένα blog post. που ήταν η ιδέα που είχα σήμερα. Άρα λοιπόν. Το έχουμε πει αυτό, ρε. Ναι. Ναι. Γεια πα. Αυτό λοιπόν που μάλλον είχαμε πει και γι' αυτό. Κάτι είναι και άλλε ώρε που έχουμε κάνει πράγματα και λέω αυτή είναι η ιδέα σου και δεν τη θυμάσαι. Ελπίζω να μην το έχω πει εγώ τουλάχιστον αυτό. Το και να Α, αυτό την... το συγκεκριμένο το έχω πει εγώ. Ναι. Άρα σου λέω την ιδέα. Πολύ ωραία λοιπόν. Δεν πειράζει. Η ιδέα μου λοιπόν πάρει είναι ε, αυτή. Οπότε εκεί πέρα θα είχε πιο πολύ νόημα θεωρώ στο να μείνει κάτι μετά. Δηλαδή αν κάποιο θέλει να διαβάσει κάτι και όχι να πάει να δει ένα βίντεο ή να διαβάσει κάποιε slides, θα μπορούσε να γίνει ένα blog post. Ναι. Και εκεί να μπει όλη η πληροφορία, εκεί να μπει. Πρακτικά. References, μια... οτιδήποτε, ναι. Μια... μια σούμα του τι ήταν αυτή η παρουσίαση. Mm -hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον σαν κομμάτι και ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσει το OpenAI να μπορεί να κάνει καλύτερα ε, summarize. Summarize τέτοιο. Εμένα μου αρέσει να γράφω. Και εμένα μου αρέσει να γράφω, αλλά έχω παρατηρήσει ότι το, το chat GPT με βοηθάει Δηλαδή, ξεκινάω, κάνω ακριβώ το ίδιο που κάνω και στις παρουσιάσει με το ChatGPT. Ξεκινάω με bullets, mm -hmm. παίρνω κάτι πίσω. Αυτό που παίρνω πίσω προφανώ δεν μου αρέσει. Αλλά έχει ένα starting point. Μπράβο, ναι. Το οποίο είναι κείμενο πλέον, δεν είναι bullets. Και δεν είναι προφανώ κάτι τελικό, αλλά είναι κάπου στη μέση. Οπότε αυτό το κομμάτι από τα bullets, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά, γιατί αυτά έχουν να κάνουν με το τι θέλω να πω, μέχρι το τελικό προϊόν το οποίο είναι να βάλω πρακτικά το δικό μου. τη δικιά μου υφή και τη δικιά μου σκοπιά στα πράγματα, νομίζω ότι μου αρέσει αυτό. Οπότε αν μπορούσε το ChatGPT να μου κάνει SMRIs την παρουσίαση που έχω κάνει, ώστε μετά να πάω και να το φτιάξω το πράγμα σε μια. Πιο mm. καλή μορφή θα μου άρεσε. Το ακούω πάρα πολύ. Ε, εγώ το χρησιμοποιώ πολύ το ChatGPT. Για κείμενο δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Mm. Να με ειλικρινή, γιατί ακόμα μου, μου αρέσει να γράφω τα κείμενά μου από το μηδέν. Αλλά αυτό που λε είναι φοβερή ιδέα. Η παρουσίαση να συνοδεύεται από ένα blog post. Ιδέα σου εννοεί. Ναι, 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 ναι. Είναι, είναι φοβερή ιδέα γενικότερα. Ναι. <laughs> ε, να συνοδεύεται από blog post, ιδανικά και από βίντεο. Και έτσι να έχει όλο, όλο το πακέτο. Mm -hmm. Και θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να έχει όλο το πακέτο γιατί έτσι έχει. Για αυτό αυτό οποίο λένε: έχει μια εικόνα 360 μοιρών γύρω από μια θεματική. Εμ, το blog post μπορεί να έχει πολύ παραπάνω πληροφορία, η οποία επίση είναι αναζητήσιμη. Δηλαδή λε: Ωραία, πήγαινε με στον κώδικα, είσαι αυτή την ενότητα και το με τον δικό σου χρόνο. ήσυχα. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν reference για κάτι άλλο που θα φτιάξει μετά. Δηλαδή, είναι, έχει αυτό το βίντεο έχει ροή που μπορεί να το ακούσει ενώ κάνει κάτι άλλο και να πιάσει τα χοντρά χοντρά με πολύ λίγο κόπο. Ε, αυτό. Θεωρώ ότι το, το, λιγότερο χρήσιμο από όλα είναι τα slides εκτό τη live παρουσίαση. Δηλαδή το να μπει να διαβάσει slides μόνα του, δεν ξέρω εσύ αν το κάνει συχνά. Όχι, δεν το κάνω συχνά και πλέον έχω σταματήσει να συντηρώ και τα slides μου που κατά καιρού τα είχα ή στο slider ή στο. Ποιο ήταν ένα. Ένα άλλο που το αγόρασα νομίζω μετά το link το Το speaker deck ήταν. Speaker deck, μπράβο. Το, το, το 3... slider το, το έχει φτιάξει ένα σε, σε εισαγωγικά φίλου μα που τον έχουμε γνωρίσει από Docker πράγματα, νομίζω, ε. ε νομίζω, Voxt. Σε Voxt τον έχω γνωρίσει. Εγώ. Ε, εγώ τον έχω γνωρίσει από τον. Ε, μέσω του Timo, αν θυμάμαι καλά. Ah, okay, μπορεί να... Που γράφει Rails το παιδί. De... Νομίζω ναι. ήταν Rails, αυτό έχει δίκιο. Αλλά... Και μετά κάτι έκανε με πού... DNS, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν στην... σε μια εταιρεία που κάνει DNS πάντα. Mm. Anyway. Και. Σlideshare. Πράγματι, slides... το Slideshare νομίζω είναι που είχε αγοράσει LinkedIn και το έχει κλείσει τώρα, δεν ξέρω τι. Το, το speaker deck ήταν του GitHub και το έστειλε ναι. αλλού, το πούλησε. Ναι. <laughs> το, το πούλησε εκεί πέρα που λέει η Google τα παλιά τη προϊόντα, μάλλον. Oh. Νομίζω δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει. Όχι. Δεν ξέρω. Ε, ξέρω ότι το έχει πάρει μια άλλη εταιρεία. Δεν ξέρω αν το αυτό ακόμα. Αλλά ήταν μαλακία έτσι κι αλλιώ. Ε, γιατί χαρο... το slider είναι καλύτερο. Γιατί είναι καλύτερο το slider. Γιατί έχει PDFJS. Μπράβο. Γιατί ενώ το άλλο το speaker deck τα έκανε JPEG PNG, ξέρω εγώ. Οπότε δεν μπορούσε να αναζητήσει τα slides. Δηλαδή beats the whole fucking purpose. Οπότε. Ε... Όπω και η αποδελτίωση. Είσαι υπέρ κατά τη αποδελτίωση. Τι είναι η αποδελτίωση. Ε, το να γράψει. Το, το, το transcription. Το, το transcription, ναι. Υπέρ εννοείται. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να κάνει ένα blog post μετά. Θα μου πει: Το transcription είναι κάτι που μπορεί να το κάνει για κάποιο street. Ρε, το βάζει εκεί, το κάνει το chat GPT, δεν ασχολείσαι καθόλου. Και μετά κάποιο ο οποίο αυτό το φοβερό που έχει είναι ότι εμεί έχουμε κάποιε παρουσιάσει στα ελληνικά, τι οποίε μπορεί κάποιο να δεί μεταφρασμένους με μεταφρασμένου Ναι, σωστό. Και να, να δει την παρουσίαση. Σωστό. Οκ, okay. το ακούω. Ναι. Αν και νομίζω, δεν θυμάμαι πια εταιρεία είχε κάνει ένα άλλο που πρακτικά. Έκανε σε πραγματικό χρόνο μετάφραση. Έλα, ναι, αυτό που έκανε ο Lex Friedman. Το που, έκανε ο Lex Friedman. Που μιλούσε και μετά τον έδειχνε να μιλάει Ισπανικά. Μπράβο, κάτι τέτοιο. Ναι, Δεν θυμάμαι ναι, ναι. να μιλάει Καλό, Friedman. καλό. καλό. Αλλά, ε, είχα δει ένα. άσχετο. Είχα δει μία συνέντευξη κάπου του ακίνδυνου Γκίκα. Ο ακίνδυνο Γκίκα είναι ένα, μάλλον ηθοποιό, το λε, ο οποίο κάνει ε, voiceover ε, okay. σε μεταγλουτήσει. Μία από τι πιο γνωστέ που έχει κάνει, νομίζω, είναι ο Λάιον στο... στο, στου Thundercats. Α, οκ, Νομίζω. Και έλεγε ρε παιδί μου για την κουλτούρα των μεταφράσεων και ότι των μεταγλωτήσεων και ότι δεν το έχουμε πολύ στην Ελλάδα σε σχέση με άλλε χώρε όπω είναι, νομίζω, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία. Ισπανία. Η Ισπανία, που έχουν και όλα συγκεκριμένου που κάνουν Συγκεκριμένου ηθοποιού. Δηλαδή, θυμάμαι κάποτε έχει γίνει θέμα στην Ιταλία που είχε πεθάνει ο ηθοποιό που έκανε τον πατσίνο για παράδειγμα. Οπότε έπρεπε να αλλάξει και η φωνή του voice over. Και έλεγε τέλο πάντων αυτό γιατί του λέγανε πόσο χρήσιμο είναι αφού έχουμε υπότιτλου. Και έλεγε είναι χρήσιμο. Δεν μιλάω για τι παρουσιάσει, άλλο είπα αλλάζω context, Είναι χρήσιμο λέει, για ανθρώπου οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο έχουν δυσκολία να διαβάσουν. Ναι. Οι οποίοι μπορεί να είναι είτε άτομα τα οποία ε, δεν βλέπουν είτε άτομα τα οποία είναι αναλφάβητα. Mm -hmm. Το οποίο προφανώ αυτό δεν μπορεί να. Δεν, ο αναλφαβητισμό δεν είναι ένα κομμάτι που αφορά το tech, γιατί by design έχει mm -hmm. κάποια γνώση γλώσσα για να είσαι στο tech. Mm -hmm. Αλλά όταν κάνει μια παρουσίαση με transcription είναι, αυτό, είναι πιο προσβάσιμη. Κακά τα ψέματα. Γιατί μπορεί να μεταφραστεί κιόλα. Εκτό από το ότι κάποιο ο οποίο μιλάει ακόμα και την ίδια γλώσσα μπορεί να δει το κείμενο και δεν χρειάζεται να σε ακούει. Αυτό ισχύει και για κάποιον ο οποίο δεν μιλάει τη γλώσσα, είτε σε ακούει είτε όχι. Γενικά πάντω σίγουρα είναι μια καλή, μια καλή πληροφορία, απλά θα προτιμούσα τον blog post. Δεν ξέρω. Τι μου να μου κάνει. Το. Ναι, νομίζω ότι είναι διαφορετικά, αλλά κατα... στο μυαλό μου είναι πιο χρήσιμη πληροφορία από το να πει σε κάποιον, ξέρει τι, δεν έχει χρόνο να τα ακούσει. Πήγε να διάβασε το, το, το transcript. Ναι, δεν είναι, είναι, είναι δεν μπορεί να τα ακούσει. Ναι. Αυτό είναι. Και απλά ανεβάζει βάζει το VTT. Ναι. Το αρχείο με τα subtypes. βγάζει αυτόματα, το Phonic. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε κάποιε παρουσιάσει στα ελληνικά και πλέον, αν κάποιο σκάσει το κανάλι τη Logic και μα δει να μιλάμε ελληνικά, μπορεί να επιλέξει υπότιτλου μεταφρασμένου στα αγγλικά. Παρένθεση εδώ πέρα. Απλά το, το Spotify ναι. Ε, κάνει αυτό με τα transcripts. Okay. Το Spotify ναι, πες το. έχει προεπιλεγμένη μια γλώσσα. Δηλαδή μπορείς να επιλέξεις μια γλώσσα ένα podcast. Οπότε ναι. η μικρή κουβέντα είναι στα ελληνικά. Ναι. Έχουμε όμω εμεί κάποιο επεισόδιο που είναι στα αγγλικά. Να. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε στο Spotify ότι το τάδε επεισόδιο είναι στα αγγλικά. Να. Οπότε λοιπόν το Spotify μεταφράζει τα αγγλικά θεωρώντας ότι η γλώσσα που μιλάμε είναι τα ελληνικά. Για πες. Και, <laughs> αν για παράδειγμα <laughs> πας και μπει σε ένα επεισόδιο ε, με τον Τάνη συγκεκριμένα, το είχα μου το έλεγε η αδερφή μου ε, είναι όλο το επεισόδιο γκολ σάισε, <laughs> Το οποίο είναι τόσο αστείο. Τόσο αστείο. <laughs> Και το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι χθε έβλεπα ή σήμερα το πρωί ένα tweet του Διομήδη Σπινέλη ναι. ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε παρουσιάσεις τεχνολογικές στα ελληνικά γιατί όταν χρησιμοποιείται ξένη γλώσσα καταλαβαίνει λάθο πράγματα το AI ή το οτιδήποτε βάλει να, να, μεταφράσει. Και μάλιστα είχε τα παραδείγματα και έλεγε ότι αυτή η, λέξη γίνεται goal. Αυτή η λέξη γίνεται goal. Αυτή η λέξη γίνεται goal. Οπότε εκεί πέρα απλά έπαθα. Α, ναι! Ναι, ήταν φοβερό και τον ρώτησα από κάτω αν είχε κάποια άποψη. Και η... η άποψη που είχε είναι ότι είναι από τι λίγε λέξει που ξεκινάνε και τελειώνουν σε σύμφωνο. Ναι. Και είναι και λίγο ευανάγνωστη. Ε, okay. το... Αλλά είχε... ήταν πάρα πολύ περίεργο. Μόλι το είδα, απλά λέω. Πάντω στο είναι... Whisper του OpenAI, που εκεί νομίζω τα ταζει το Phonic, τα βίντεο μα. Εκεί το ταζει, ναι. Κάνει απίθανη δουλειά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θέλουν λίγο σουλούπομα μετά. Ρε φιλέ, λε εσύ στην παρουσίασή σου που έτσι υποπάρει και καταλαβαίνει ότι είναι όνομα, ρε φιλέ. Ισχύει. Ναι, δηλαδή ναι. μετά μιλάμε ελληνικά και λέμε τη λέξη Docker και το κάνει brand με κεφαλαίο D. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλό. Δηλαδή, οκ, okay, δεν λέω ότι είναι τέλειο. Είναι, 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 καλό. είναι εντυπωσιακό. Είναι αρκετά καλό να. Ναι. Ε, και τα περισσότερα βίντεο πλέον, αν και δεν το. Δεν θυμάμαι αν τα ανεβάζει αυτόματα ή όχι. Ε, όχι, το κάνουμε το χέρι. Αλλά. Α, κάποτε θυμάσαι που συζητούσαμε μήπω έπρεπε κιόλα να προσλάβουμε κάποιο άτομο να κάνει αυτό το πράγμα με τα transcripts. Τι πιστεύει πλέον. Θα ήθελα να περνάει ένα ανθρώπινο χέρι να το σουλειπώνει, αλλά σίγουρα είναι το 1 πέμπτο ή το 1 δέκατο τη δουλειά από ε, αυτή ήταν πριν. Μάλλον το 1 δέκατο. Δηλαδή, ειδικά ένα άτομο το οποίο ε, είτε γνωρίζει λίγο τα θέματα που συζητάμε, είτε μπορεί να έχει δει το βίντεο μία φορά, νομίζω μετά μπορεί να το περάσει και να το κάνει, mm -hmm. πούμε, πολύ γρήγορα την, mm -hmm. τη διόρθωση. Γιατί στην πραγματικότητα, ακόμα και με το αυτό που χρησιμοποιούμε σίγουρα σε κάθε βίντεο, είναι τα αυτόματα κεφάλαια. Το, το Phonic yeah, ε, φτιάχνει αυτόματα κεφάλαια. Είναι πολύ πιο αναλυτικά από αυτό που θα ήθελα. Γενικά, δεν δουλεύουν τόσο καλά όσο θα ήθελα εγώ, αλλά μπορώ να το κάνω σε δύο λεπτά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, παίρνω αυτά που μου έχει βγάλει. Mm. Κρατάω κάποια από αυτά, δεν τα κρατάω όλα στα τα κεφάλαια και μετά στα υπόλοιπα ε, πάω και αλλάζω λίγο τους τίτλους ή okay. το, το τι θέλω να πω. Αλλά δε, το να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί πού να κόψω το κεφάλαιο, πού ξεκινάει μια ενότητα, πού σταματάει μια ενότητα, όλο αυτό είναι πολύ πιο σύνθετο. Ενώ τώρα το έχω έτοιμο, δηλαδή δεν είναι πραγματικά δύο-τρία λεπτά δουλειά. Τέλειο. Ωραία. Που, τι λέγα, α, παρουσιάσει λέγαμε. Πώ Πώς πάνε παρουσιάσεις. Zone out αυτά, δεν ξέρω, εγώ καλύφθηκα. Όχι, σε, σε γενικέ γραμμέ νομίζω ότι... Κοίτα, ο καθένα σίγουρα έχει το στυλ του. Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνε που νομίζω ότι όλοι μπορούμε να ακολουθούμε και να, πάνε καλά. Υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν πολύ πιο επαγγελματικά από εμά και πολύ πιο σωστά και μπορούν να βρει πληροφορίε. Αλλά στο τέλο τη Σίγουρα δεν μπορεί να πα να μπει στο στυλ παρουσίαση κάποιο άλλο, Δηλαδή, μπορεί να πάρει ένα κομμάτι του Ζακ του Χόλμαν, για παράδειγμα, αλλά δεν μπορεί να κάνει ακριβώ την παρουσίαση του Ζακ Χόλμαν. Yeah. Ε, οπότε νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον αυτό. Το πιο σημαντικό από όλα νομίζω είναι να ξεκινήσει να μοιράζεσαι. Yeah. Δηλαδή, το λέμε συνέχεια full, full. και ακούγεται γραφικό, αλλά πραγματικά αυτό είναι το πιο, πιο ενδιαφέρον πράγμα από όλα. Και νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει κάποια στιγμή αυτό για τι παρουσιάσει. Αισθάνομαι κάποια στιγμή σε ένα παλιό επεισόδιο. Αλλά αν θυμάμαι καλά, τότε είχαμε πάει και είχαμε βάλει μια... κάποιε από τι πρώτε μα παρουσιάσει κάτω. Α, ναι, 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 μπορεί. μπορεί. Κοίταξε, σου έχω πόσα επεισόδια έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει πάνω από. Έχουμε κάνει 4 επί 32 συν 16 επεισόδια. Ναι. Είναι. 4 επί 32 είναι, 2, είναι 128 επεισόδια συν 16. Σωστό. Okay. Αυτό μα κάνει 144 επεισόδια. Ναι, σωστά. Α, με το σημερινό Δεν 40... φύς, Με το δημιουργήσει δημιουργήσει, αφανά, 145. Είναι λίγο δύσκολο να θυμόμαστε το τι έχουμε πει σε κάθε επεισόδιο. Όχι, ρε, είναι καλά, προφανώ. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι και τα λέω όλοι. ενώ εμεί οι δύο περίπου πώ γίνονται τα γυρίσματα. Καλά. Εμφανιζόμαστε εδώ. Ανοίγει η κάμερα, τελείωσε. Ναι. Οπότε, τέλο πάντων, αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι νομίζω το έχουμε εκεί. Μπορούμε να το ξαναβάλουμε και κάτω, αν το θυμηθούμε στο βίντεο, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, για το μια τάκα που όταν, στο σχολείο, στο σχολείο, στη σχολη mm -hmm. ε, όταν ακόμα εμφανιζόμασταν συχνότερα από μια φορά το χρόνο εκεί, mm -hmm. ε, είχαμε ένα μάθημα το οποίο νομίζω το 80% του βαθμού, αν θυμάμαι κάτι τέτοιο, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, ήταν μια παρουσία στο τέλο. Mm -hmm. ε, και αυτή την παρουσίαση δεν την είχα κάνει, δεν την είχα δουλέψει αρκετά. Mm -hmm. και είμαστε στο εντευκτηριο mm -hmm. Και φτιάχνουμε την παρουσιαση mm -hmm. Νομίζω ότι ήμασταν μαζί. Δεν θυμάμαι. Τέλο ναι, πάντων, νομίζω ότι ήμασταν ναι, ναι. μαζί. Και έρχεται ένα, ένα άτομο που ήταν στη, στην στη ομάδα. Ίδια, όχι στην ομάδα, στην ίδια, στο ίδιο μάθημα. Και το βλέπει και λέει: Πώ καλά δεν το έχει κάνει αυτό. Ξέρω εγώ και πώ θα τα καταφέρει και αυτά. Κι εντάξει, ήμουν λίγο πιο χαλαρό από όσο θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή. Αλλά του λέω: Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω θα βγει. Αλλά το σημαντικότερο κομμάτι, αυτό που του είπα τότε και γιατί η παρουσίαση πήγε σχετικά καλά, νομίζω πρέπει να το πέρασε το μάθημα με καλά. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι αν το κάνει 20, 30, 40 φορέ, η 400 φορά ναι. θα είναι χίλιε φορέ καλύτερη από την προηγούμενη. Ε, αν είναι το μάθημα που νομίζω, ναι. στο οποίο ήταν βοηθό ένα φίλο μα. Νομίζω δεν είναι αυτό το μάθημα, αλλά ναι. Α, οκ, okay, γιατί σε αυτό το μάθημα είχα κάνει και εγώ κάτι αντίστοιχο. Ε, γιατί αυτό το μάθημα που ήμασταν μαζί, ε, έπρεπε να κάνουμε μια παρουσίαση και θα την κάναμε αφότου γύριζα εγώ από το Κέμπριτζ. Ναι. Έσκαγε τότε περίπου. Ε, δίνω το μάθημα, είναι η πρώτη φορά. Είναι, θεωρώ, αν, αν για κάποιο λόγο θεωρώ ότι είναι η καλύτερη μου εξέταση ever. Γιατί πήγαμε με 40, 40, πυρετό <laughs> και πήρε 7. Εντάξει, αυτό είναι άθλο για μένα στο Πολυτεχνείο. Οπότε, over. Και πάμε στην παρουσίαση, απροτίμαστο πλήρω. Και έρθει η ώρα μου να πω κάτι. Και απλά βγαίνω και δεν, αλήθεια δεν ξέρω τι λέω. <laughs> δηλαδή το, Εκείνη τη στιγμή βγαίνουν όλα και έρχεται ένα φίλο μα και μου λέει. Τι μαλακές, <laughs> <laughs> και τελικά πήραμε 9, 7, <laughs> <laughs> δεν ξέρω. τελικά δεν ήταν τόσο κακό. <laughs> ε, αλλά είναι αυτό που λες δηλαδή, άμα έχει συνηθίσει να κάνει παρουσιάσει, καλά, άμα ισχύουν δύο συνθήκε. Έχει συνηθίσει να κάνει παρουσιάσει. Ξέρει γιατί μιλά, it's over. Και ξέρει γιατί μιλά, δεν χρειάζεται να είσαι ο καλύτερο στον καλύτερο. Ναι. Χρειάζεται αυτό το κομμάτι το οποίο θα παρουσιάσει. Να το κατέχει. Να το, να το έχει καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Που αυτό. Είναι αυτό. πολύ σημαντικό έτσι. Όχι να το έχει διαβάσει απαραίτητα και να πα και να πα μια φανφάρα, ούτε να πα και να. Πρέπει απλά να το έχει χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου. Δεν είναι βασικά πράγματα. Ένα, απλά να ε, καταλαβαίνει ε, πώς πώ δουλεύει. Ένα φοβερό πράγμα επίση που θέλω να πω είναι ότι ίσω είναι και καλό λόγο το να μάθει κάτι για να πα να κάνει παρουσίαση. Γιατί the other way around. Εμεί έχουμε κάνει παρουσιάσει. Πολλέ. Παραπάνω πόσο, Γι' αυτό άνετα, <laughs> να παραδεχτώ. <Δημοσίες laughs> για θέματα, Ιδικά. Ναι. Για θέματα τα οποία πριν κάνουμε την παρουσίαση, πριν κληθούμε να κάνουμε την παρουσίαση, δεν τα ξέραμε. Εντάξει. Ναι. Ορισμό του, του freestyle. Οπότε διαβάσαμε για αυτό το θέμα, για το οποίο ήταν στο ευρύτερο ενδιαφέρον, α πούμε. <laughs> 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 Που θα πεθάνω, σα παρακαλώ, δεν μπορώ να γελάσω πάρα πολύ. Ε, ήταν στο ευρύτερο ενδιαφέρον, το διαβάζαμε, το καταλαβαίνουμε και κάνουμε την παρουσίαση. Αλλά, legit, το καταλαβαίναμε. Ισχύει. Πρέ... Πρέπει να το κατανοεί. Σε βασικό επίπεδο, όχι σε υπερβολικό, αλλά να το κατανοεί. Ναι. Τη στιγμή που κάνει την παρουσίαση. Σωστά. Μπορεί τη στιγμή που αποφασίζει <laughs> να κάνει <laughs> την παρουσίαση <laughs> να μην έχει ιδέα. Σωστό. Okay. <laughs> αλλά, αν πει ότι, ωραία, εγώ τώρα δεν έχω ιδέα. Τότε παρουσιάζω. Θέλω να το μάθω αυτό το πράγμα. Έχω δει ότι λειτουργεί και καλά γιατί επειδή υπάρχει ένα deadline που ξέρεις, δεν, να, να δεν, δεν, υπάρχει πολλή τρόπο να το κορεδέψει αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι σαν να έρχονται οι προτεραιότητε και να κάθονται σωστά για να λειτουργήσει προ τη μάθηση αυτό τέλεια. Και αυτό είναι, είναι μια τάκα που το λένε ότι ξέρει, αν θε κάτι να το κατανοήσει καλά. Κάνει μια παρουσίαση. Ναι, ε, πρέπει να το διδάξει. Το ακούω, όχι, το ακούω. Ε, ωραία πράγματα για πάντα γενικά. <σχε> ναι, 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 ναι. Ένα, ε, να ξανακάνουμε παρουσίαση για κάτι δεν ξέρουμε. Σίγουρα. Ε... Τι θα προτείνουμε, πλησιάζοντα το τέλος. Δεν είχα σκεφτεί κάτι, οπότε θα πω το podcast... Ε, ποιο να πω... Το podcast της Σεκόγια, Capital. Είναι ωραίο. Οκ. Okay. Ναι. Ε, εγώ είχα μια ιδέα. Έχω μιλήσει για ένα παιχνίδι που παίζω στο PlayStation πρόσφατα. Το πλυσταριό. Όχι το πλυσταριό. Το, το άλλο παιχνίδι. Λοιπόν, είναι ένα άλλο παιχνίδι που λέγεται It Takes Two. Ναι. Ε, και το οποίο είναι ε, co-op, δηλαδή παίζει ε, μάλλον ένα άτομο και κάνετε πλακίτσα μαζί. Δηλαδή πρέπει ο ένα να βοηθάει τον άλλον και ο ένα έχει κάποιε ιδιότητε που χρειάζεται το άλλο και ούτω καθεξή. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει μόνο καθόλου το παιχνίδι αυτό. Ε, το οποίο γενικά είναι πολύ ωραίο, για είναι πολύ χαλαρό, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο και το παίζουμε συνήθω με την Ελισάβετ που ξέρει κανένα βράδυ και αυτά και χαλαρώνουμε. Και έχει πλακίτσα γιατί αναγκάζεσαι να βοηθήσει. Εσύ τον άλλον δεν είναι ούτε ανταγωνιστικό ούτε κάτι άλλο οπότε mm. ε, δεν γίνεται κάπω αλλιώ να προχωρήσει. Βέβαια αυτό που το έχει φτιάξει, μιλάμε για πολλά ναρκωτικά. το κομμάτι κάποιε πίστε, μιλάμε για πολλά ναρκωτικά. Πρέπει να παίχνει εδώ. Πολλά ναρκωτικά. Ε, το οποίο είχα ξεκινήσει και το έπαιζα γιατί ήταν στο PlayStation Plus, νομίζω. Okay. Αλλά μετά έφυγε το PlayStation Plus. <laughs> οπότε τώρα το πνήρασα. Δεν το πρόλαβε. Το έπαιξα εκεί, αλλά δεν, δεν ήταν σε αυτά που σου δίνει κάθε μήνα. Ah, ήταν στο Game Catalog. Οκ, okay, 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 κατάλαβα. Οπότε ξεκίνησα να το παίζω και μετά από καμιά δύο εβδομάδε ε, την πάτησα. Οπότε τώρα πρέπει να τα αγοράσει και δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν υψηλό κρυβό. Δηλαδή... 30. <laughs> δεν θυμάμαι, ήταν, παίζει κοντά σπεντάρινα, ήταν ζόρυβη. Ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Γιατί είναι, τι ποια εταιρεία είναι. Μία τέλος πάντων η οποία είναι μεγάλο game studio. Αλλά, άμα το βρείτε σε καμιά προσφορά, γαμάει, έχει φλαγίτσα. Ε, αυτό. Καταπληκτικά μικρήκουβέντα.fm slash s05 slash e17 ακριβώς Ένα μετά. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ναι. ε, Όποιο έχει σχόλια και θέλει κατηδίαν, χέρι hey, παπάκι, μικρήκουβέντα.fm και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.